Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Συμβούλοι και παρευρισκόμενοι, να σας καλησπερίσω και να σας καλωσορίσω στην 11η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τρίβουμε στα κυρίως θέματα της ημερησίας διάταξης. Έχουμε πάλι ένα-δύο έκτακτα. Πριν αυτόν, ο Δήμαρχος θέλει να πει δύο λόγια. Δήμαρχε Ισολόμου. Έκανα μια αναφορά στην κατεύθυνση που πρέπει να έχει η νησιωτική πολιτική
συγκέντρωση για τα μικρά νησιά. Έκανα μια πρόταση στην ΚΕΔΕ, η οποία θα πάει και στο Υπουργείο, η οποία θα υπάρξει και ένα άρθρο για το θέμα αυτό, σχετικά με τη σύνδεση της παροχής νερού αφαλάτωσης με την παροχή πόσιμου νερού και με ειδική διαχείριση, τη διαχείριση εγώ με αποβλήτων και υπερεξοπλίσεις του νερού για άδευση, τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων με στόχο την ελεγχιστοποίηση των πλαστικών, την παροχή ενέργειας με χρήση ανεσοποιημένων ενέργειας και την ανάλυση ελεγχιστοποίησης περιβαλλοντικού κόστους. Είναι πέντε πράγματα που θα συνδεθούν με την παροχή νερού και θεωρώ ότι το είχα αναφέρει και στην ΚΕΔΕ. Θα πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή κατεύθυνση στην πολιτική της κυβέρνησης όσον αφορά τα μικρά νησιά και την παροχή πόσιμου νερού για να υπάρξει μια ολοκληρωμένη διαχείριση του νερού. Θα υπάρξει και την κουάδρα που θα παρουσιάσω στο επόμενο επιστημονικό συνέδριο που γίνεται στο Water Conference. Την 3η-25 Απρίλη είχαμε συνεργάσει άλλο το πρωί με τον πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Αναδείξης και Αυτοδιοίκησης, τον κύριο Ασκούρνη, στο γραφείο του, όπου είχαμε διάφορα συζήτηση για τα θέματα που αφορούν την Ίσυρο και τον κάλεσε αυτή στην Ίσυρο το καλοκαίρι. Αποδέχθηκε πρόσκληση και τον περιμένουμε αυτή το καλοκαίρι στην Ίσυρο. Στην ΕΡΤΑ έγινε ένα ειδικό σεμινάριο για τη σύνδεξη σχεδίου εκπόνηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Δήμων, στο οποίο έλαβα μέρος και ήταν μαζί μου και ο Οδυσσέας. Με στόχο να κάνουμε εμείς από μόνοι μας το επιχειρησιακό πρόγραμμα, χωρίς να πληρώσουμε κανένα εξωτερικό σύμβολο. Τετάρτη και πέμπτη βρέθηκα στο Βελιγράδι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα που αφορούν τα έξυπνα ενεργειακά συστήματα. Την Παρασκευή συνάντηση με τον Νεκτάριο Σαντορίνιο και διάφορες συναντήσεις για θέματα που αφορούν εξοικονόμηση ενέργειας στο φωτισμό της νησίου, στεγανοποίηση των βόθρων και επεκαθαρισμό της μάγνησης των πάρων και θέματα που αφορούν το ΕΣΠΑ. Τώρα, όσον αφορά την εκβάθυνση της μάγνησης των πάρων, ήταν να έρθει σήμερα, χθες το σκάφος. Σήμερα είναι Πέμπτη. Χθες το βράδυ ξεκινήσει σήμερα. Λόγω ατυχών συγκυριών προβλήματα που έχει, είπατε να έρθει την Κυριακή διαμεγκαστή. Υπάρχει ένσταση θεραπείας, δεν γνωρίζω τους όρους αυτούς. Άξι, τώρα, όχι, επειδή γνωρίζω το θέμα.
ο Μαρθέσος, ο Μαρθέσος κέρδισε την αγωγή. Ναι, αυτό το, το ξέρω. Το πρακτικό. Κάποιος όμως μπορεί να κάνει ένσταση αυτό. Ένσταση θεραπείας λέγεται. Δεν νομίζω, διότι η οποία απεφάσισε να κάνουμε ανάθεση. Δεν πάει να κάνουμε τίποτα και οστικότητες. Επειδή γνωρίζω ότι το γι' αυτό δεν λέω. Αυτή μπορεί να κάνει τίποτα. Να μην σπίρει από όλες. Εμείς είχαμε κάνει ανάθεση. Θέλεις να μην σκάνει. Θα κάνουμε ένσταση θεραπείας. Γιατί δεν μου κάνει ένσταση θεραπείας. Αυτή τη στιγμή ο συγκεκριμένος εργολάβος, από ό,τι ξέρω, παίρνει οικονομικά θέματα. Έχει δώσει κατώτερες τιμές. Δεν θα πρέπει να σε κάνω όλους αυτούς τους πράγματα. Γιατί έχουν όλες τις ενστάσεις, όλες τις ενστάσεις. Και η οικονομική τοπική του Δήμου, αφού τελειώσαν όλες οι ενστάσεις, δεν υπάρχει παραπέρα ένσταση. Κάναμε ανάθεση εμείς, η οικονομική τοπική του Δήμου Ξύρου, στο Ελφάβο του Μαρτέζου. Και να κάνει τι να κάνει τώρα αυτό. Να αντιδεχτούμε αυτό, αφού εμείς κάνουμε ανάθεση. Ο Δήμος αυτός τώρα που δεν έχουν τελειώσει τις ενστάσεις της ουσίας. Ξέρω, και αυτός θα μην κάνει εμείς ανάθεση. Και έχει εγκριθεί τώρα, τι είδε εγώ. Θα μας κάνει. Δεν μας κάνει. Μπορεί να κάνει ενημέρωση στον άνθρωπο. Αυτό λέω, ότι έχει δυνατότητα κάποιος να κάνει ένσταση στην ανάθεση. Γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ένσταση. Όχι εμείς, ναι, εσείς την κάνετε. Μα εδώ πέρα έχουν πέσει στο τραπέζι, Νικό, έχουν πέσει δύο νούμερα στο τραπέζι. Την ανάθεση που κάνατε, την ανάθεση που έγινε το δημοτικός από εμάς, από το Μαρτέζο. Ναι, έχουν τελειώσει οι στάσεις. Ήταν ο νικητής των εστάσεων, από τον νόμο. Δεν την κάνουμε, εμείς δεν την κάνουμε. Ο Δήμος ήταν πρόεδρος. Για να υπάρξει μια αλλαγή όσον αφορά το
το μήκος του σκάφους. Και αυτό δεν χρειάζεται να γίνει πάρα πολύ στην άλλη, δεν χρειάζεται από το συμβουλή. Αλλά το σύγχρονο πώς θα
διαμορφωθεί, έτσι, να ενημερωθείτε για την διαμόρφωση του ψηφίσματος. Ναι, το θέμα είναι διαμόρφωση, δηλαδή, το γιώδεται σαν άνθρωπο, δεν το παράς. Ναι, αυτό είναι δεδομένο. Και σε μέρες που υπάρχει πρόβλημα, δεν είναι μόνο αυτό. Για την αφιστάτηση. Και αυτό που λέω, δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν ξέρω. Τι θα ξέρετε, Νίκο, αλλά είναι και στο σοβαρό θέμα. Να μπορεί να την κατασταθεί. Φέτος δεν την κατασταθεί. Ποιος θα μπορούσε. Να δούμε, ναι, αυτό είναι που λέμε. Ότι ο ορισμό να είναι μεγάλο σκάφο. Δεν μιλήσουμε πίσω. Το 30 και πάνω. Το ήρωα ήταν. Το ήρωα ήταν. Α γίνει ψήφισμα. Και α βάλει πώ νομίζει καλύτερα. Για να δει είναι σειρά σου ψήφισμα. Πάνω σε αυτό που λέμε το κίνητρο, η διατύπωση. Ναι, θα προκύψει και θα προκύψει. Συνέχισε την ενημέρωσή σου, Δημάτρη. Τι άλλο έχω πει, δεν πάει σπουδά. Ήταν η προεφαρμιακή σταθμό. Η προεφαρμιακή σταθμό έχει μείνει ένα θέμα. Η υπάλληλο του σταθμού χτύπησε. Θα έπρεπε να περάσει από την Κρυμμυλή Επιτροπή για να μπορέσει να πάρει άδεια ενός μήνα, δύο μήνες, δεν ξέρω. Πέρασε από ένα γιατρό μόνο, δεν πέρασε από Τριμελή Επιτροπή. Και πάνω στην άδεια, η οποία ήταν δίμηνη, βέβαια είναι ένα λάθος που έγινε και από την Νεκταρία, που δεν το πρόσεξε φυσικά από μέλλον. Γράφτηκε τρίμη. Εκείνο το λάθος. Και εγώ ζήτησα να πέρασε από Τριμελή Επιτροπή και πέρασε από Τριμελή Επιτροπή. Και της έδωσε, δόθηκε ακόμη ένας μήνας. Και είναι τρεις μήνες. Και ξεκίνησε να δουλεύει μετά από την παρέλευση τριών μηνών. Αυτή είναι η... Αυτό είναι το πράγμα που σε έχω. Αυτή η επιστολή... Αυτή η επιστολή... Δεν ξέρω τι γράφει, μπορείς να σας πω. Την επιστολή την έχω διαβάσει πολύ καλά. Την έχω δει, δεν είναι επιστολή. Είναι ανακοίνωση, μα δεν είναι επιστολή. Κάτι έτσι γράφει, ανακοίνωση. Και αυτή η ανακοίνωση θέλω να λέει, αφήστε με να κάνω τη δουλειά μου. Είναι υπάλληλος, δεν είναι ο εργολογικός, όπως ανοίξα ο Δήμου. Δεν ανήκει στην υπάλληλο. Οπότε τη δουλειά την κάνει με βάση της κατευθύνσης του Δήμου. Ο Δήμος είναι ο πληθυντικός των σταθμών. Και υπάλληλος θα ακολουθεί τους νόμους που ακολουθούνται όλοι οι υπάλληλοι. Εγώ δεν πω αυτό. Και αυτό είναι. Δεν είπα. Δεν είπα. Απειλήθηκε. Απειλήθηκε. Δεν ξέρω. Δεν υπήρχε καμία απειλή από κανέναν. Απειλές. Καμία απειλή από κανέναν. Ο κάθε υπάλληλος θα πρέπει να ακολουθεί τον κώδικα των μουσικοπαλλητικών και τους νόμους. Είναι ξεκάθαρα πράγματα. Διευθύνεται το. Συγγνώμη. Τα ξεφύγω από τα τέλη. Συγγνώμη τώρα. Μα εδώ κάποιοι. Σα κατηγορεί και φταίω τώρα. Υπάλληλο. Για απειλέ ή τέτοια. Τι συγγνώμη. Εμένα κατηγορεί. Για ποιον είναι, για την κατηγορία. Εγγράφει το όνομά μου. Λοιπόν. Νίκο. Για το συγκεκριμένο θέμα, αφού το πάρουν και όλοι οι σύμβουλοι την επιστολή, θα επανέλθουμε. Εντάξει, θα τελειώνουμε εδώ, γιατί δεν είναι όλοι ενήμεροι. Ακριβώς. Δεν είναι θέμα για να επανέλθουμε. Δεν το επανέλθουμε. Παρακάτω. Λοιπόν, όταν θα ενημερωθούν όλοι οι διαμέσου τη επιστολή και υπάρχει λόγο να επανέλθουμε, θα επανέλθουμε οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει συνέχεια. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Αυτή είναι η. Δεν είναι η. Λεφτά. Τον Δήμο. Τι είπα, Δήμο. Κοιτάξτε, εγώ όταν ήμουν εκεί στην συνεδρίαση, το θέμα μπήκε την Δευτέρα 20 Απριλίου, τις 5 το απόγευμα. Έγινε ένας πανικός, γιατί κανείς δεν γνώριζε τον νόμο και εγώ πανικοποιήθηκα και είχα επιτρέπει τον Μιχάλη. Και απαγγέλαγε το θέμα γιατί ήταν μια κατάσταση λίγο περίεργη. Την άλλη μέρα έρεψε τα πράγματα, την μεθεπόμενη έρεψε ακόμη περισσότερο. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση βρήκε σε μια δύσκολη θέση. Χρειάζεται λεφτά το κράτος. Αυτό που ζήτησε στην ουσία είναι παροχές για 2 με 3 μήνες από λεφτά τα οποία είναι διαθέσιμα. Δεν χρησιμοποιούνται από την τοπική αυτοδιοίκηση. Θα πάνε στην Τράπεζα της Ελλάδας με ένα επιτόκιο 2,5%.
ο Δήμος θα μπορεί να τα πάρει, αφού κάνει αίτηση, αφού άλλο τα συμβήσει και θα μπορεί να πάρει μετά από δύο μέρες. Η Δήμη μου. Αυτό το θέμα που αφορά τα, τα χρήματα δεν είναι παρακράτηση χρημάτων από κανέναν, ούτως ο περίμενης τα λεφτά. Πάνε στην Τράπεζα της Ελλάδος, έγινε επιτόκιο 2,5%. Εγώ επειδή διάβασα το σχετικό, νομοθετικό διάταγμα το οποίο διαφωνώ με την διαδικασία κάθετα, γιατί αυτές οι διαδικασίες δεν είναι σωστές και δεν πρέπει να γίνονται, αλλά έγινε όπως έγινε. Θα πρέπει να γίνει συζήτηση στην Βουλή, πρώτα δεν έγινε. Τέλος πάντων, πήγαμε για αυτό το νομοθετικό διάταγμα. Παρά τα αυτά, τα λεφτά μας δεν διακινδυνεύουν. Είναι μια, η πατρίδα μας περνάει μια δύσκολη περίοδο και θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι αλλαγοί σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που περνάει η χώρα. Εύχομαι την επόμενη εβδομάδα 6 του μήνα να έχει τελειώσει όλη η υπόθεση με το θέμα που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην χρειάζεται να γίνονται άλλες παρεμβάσεις στα θέματα που αφορούν τα χρήματα. Αυτή είναι η κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Που αφορά το έργο χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Δήμων Ισίριος στη θέση